centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παψόγλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Και καλό χειμώνα. Και καλό να τα χιόνια γύρω γύρω. Τώρα ζηλεύουμε λίγο. Να κατεβούν λίγο παρακάτω. Να μπούμε και στο κλίμα των γιορτών. Και αφού δεν μπορούμε να μπούμε πραγματικά εορταστικά, τουλάχιστον να μπούμε ψυχολογικά. Για να ανέβει λίγο η ψυχολογία. Για να δούμε. Θα το δούμε αυτό. Μια και το λέτε, τι σκέφτεστε αλήθεια για την αρχή του χρόνου? Είναι το πρώτο καρναβάλι πλώτης εκδηλώσεις εορταστικές για το Άργος Οριστικό, όπως πάντα. Τι σκέφτεστε? Δεν, από ό,τι διαφαίνεται, δεν θα υπάρχουν εορταστικές εκδηλώσεις. Ούτε παρέλαση, ούτε τίποτα? Όχι. Η κατάσταση είναι ήδη πολύ δύσκολη. Δεν θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα συμβάλλουμε στην επιπλέον εξάπλωση της πανδημίας. Πάντως, αν γινόταν παρελάσεις και τα λοιπά, καρναβάλια και τα λοιπά, ο κορονοϊός θα ήταν το αγαπημένο θέμα. Δεν νομίζω να υπήρχε κάτι άλλο. Θα ήταν όλοι ντυμένοι κορονοϊός. Καλά θα ήταν να ήταν το αγαπημένο θέμα εκείνης της ημέρας. Πρόσκαιρα, το θέμα είναι ποια θα ήταν τα επακόλουθα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το... Άρα λοιπόν, ξεκαθαρίζεται από σήμερα, δεν υπάρχει καρναβάλι για το Άργος. Δεν υπάρχει καρναβάλι, θα υπάρχει μάλλον μια λιτή εκδήλωση για το άναμα του δέντρου την ερχόμενη Κυριακή. Πάντως, να το πούμε κάπως απλά για να το κωδικοποιήσουμε, μια και το ξεκίνησαμε τώρα για άλλο πράγμα να σας πήραμε, αλλά να το πούμε και αυτό. Αν κάποιος ντυθεί, πάρει και μια παρέα και δυο όργανα, μπορεί να βγει έξω? Δεν το ξέρω, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εγώ δεν θα πάω να απαγορέψω λοιπόν κάποιον. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει? Και το λέω και για την Καστοριά δηλαδή και για το Άργος. Δηλαδή, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Επεμβαίνει η αστυνομία ή με αφήνει ελεύθερο? Δεν το ξέρουμε. Και εμείς να το ξέρουμε, γι' αυτό σας το ρωτάω. Δεν το ξέρω. Είναι θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Λοιπόν. Κλείνουμε αυτό το θέμα, θα έρθει και η ώρα να το συζητήσουμε. Πάμε λίγο πρωθυπουργό και μετά θα πάμε και στην απογραφή, γιατί το Άργος δίνει πάρα πολύ σημασία φέτος στην απογραφή. Γιατί το δίνει θα το εξηγήσουμε στην πορεία της συζήτησής μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που όλοι σας και εσείς κύριε Παψόγλου τονίσατε ιδιαίτερα όλη την αδικία που υπέστη η δική μας περιοχή και το προηγούμενο διάστημα προαπολιγνητοποίησης, δηλαδή με το υψηλό ΑΕΠ. Της λιγνητοποίησης, μπράβο. Και τώρα που για πάλι για δεύτερη φορά θα υποστούμε τις αδικίες της απολιγνητοποίησης. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, είναι σχεδόν παρανοϊκό, κύριε Παψόγλου. Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον να τα ακούσουν. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Αυτή είναι μια κατάφορη αδικία. Το έχουμε πει άπειρες φορές. Βέβαια αντιλαμβάνομαι την αγωνία και τον πόνο, αν θέλετε, ο οποίος δεν είναι προσχηματικός, είναι ουσιαστικός, των συναδέλφων αυτοδιοικητικών και φορέων της Κουζάνης και της Φλόρινας, γιατί όπως ακριβώς η οικονομία της περιοχής της δικής μας είχε βασιστεί στη μονοκαλλιέργεια της Γούνας, εκεί είχε βασιστεί στην λιγνητοποίηση. Και δεν ήταν μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι, τα άμεσα εμπλεκόμενα επαγγέλματα, είτε δηλαδή με υπαλλήλους της ΔΕΗ, είτε με εργολάβους, συνεργεία κλπ. Αλλά ήταν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί όλος αυτός ο κόσμος όταν συγκεντρώνεται σε μια περιοχή πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα σούπερ μάρκετ, φούρνοι, διασκέδαση κτλ. Η οικοδομική δραστηριότητα για να υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Όλα αυτά λοιπόν πέφτουν στο κενό. Εντάξει, κάτι αντίστοιχο όμως υπάρχει και στην περιοχή της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Εγώ θα μιλήσω για την περιοχή της Καστοριάς, για της ΠΕ Καστοριάς, και θεώρησα σκόπιμο και φρόνιμο ότι δεν θα έπρεπε να αναφερθώ σε θέματα που άπτονται αποκλειστικά και μόνο τον Δήμο Άργους Οριστικού, και γι' αυτό και είπα ότι έχοντας και όχι μόνο λέγοντας αλλά πράττοντας αυτό, έχοντας περιφερειακή συνείδηση, έκρινα σκόπιμο ότι θα έπρεπε να θέσω αυτό το θέμα στον Πρωθυπουργό ως βασικό θέμα. Πολύ βασικό, είναι νομίζω το πρώτο, από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα
είχαμε όλες τις επιπτώσεις του αυξημένου ΑΕΠ λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ με τις μειωμένες χρηματοδοτήσεις, γιατί μας συμπαρέσυρε... Τα λιγότερα χρήματα, το πούμε ακριβώς, χοντρά. Μας συμπαρέσυρε ως νομό, ως ΠΕ Καστοριάς, και έρχεται τώρα η άπολη λιγνητοποίηση, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους δύο νομούς όπου υπήρχε η λιγνητική δραστηριότητα και μας αφήνει πάλι απ' έξω. Είναι παρανοϊκό. Είναι άκρως παρανοϊκό. Και πολύ άδικο, δεν θέλουμε χάρες. Αλλά δεν μπορούμε αυτό να το προσπερνάμε ως φτωχοί συγγενείς και πάντα να λέμε ναι μωρέ οι καημένοι στην Κοζάνη, στην Τολεμαΐδα, στη Φλόρινα, στο Αμύνταιο, το τι θα κάνουν, το τι θα γίνει με τις τηλεθερμάσεις τους που έχει γίνει το μείζον θέμα. Ναι. Δεν μας λένε όμως ότι νέμονταν των προνομίων της τηλεθέρμασης επί χρόνια ολόκληρα όταν εμείς πληρώναμε πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζουμε με ένα 20. Ακριβώς. Δεν μας σκέφτηκε ποτέ κανένας, ούτε μας σκέφτηκαν ποτέ οι κύριοι της Κοζάνης ή της Φλόρινας ή της Τολεμαΐδας. Ποτέ. Να πούν άτους καημένους πώς περνάνε. Όχι. Λοιπόν δεν κατάλαβα. Και βέβαια για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, όχι ότι περιμένω και τίποτα. Γιατί δυστυχώς έχω κουραστεί να τα ακούω και έχω κουραστεί όχι να αγωνίζομαι, δεν θα πάψω να αγωνίζομαι. Γιατί είμαι άνθρωπος ελεύθερος και έχω μάθει να εκφράζω πάντα δημόσια την άποψή μου. Αυτό είναι καλό, είναι και κακό. Γιατί σε κάποιους δεν αρέσει, δεν με πειράζει. Τα έχω ξεπεράσει αυτά. Αυτές είναι παιδικές αρρώστιες για όσους θεωρούν ή θέλουν να θεωρούνται πολιτικοί. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Δεν είμαι πολιτικός με την καινούργια έννοια που νοείται στη σύγχρονη Ελλάδα. Πολιτικός στην αρχαία Ελλάδα ήταν αυτός ο οποίος ενδιαφέρονταν για την πόλη του. Ναι, εγώ είμαι πολιτικός με την παλαιά έννοια. Αυτό κάνω. Ένα από τα θέματα που το θέσατε και εσείς για το φράγμα, φάνηκε ότι ο Πρωθυπουργός να μην το γνωρίζει τουλάχιστον επαρκώς, να υποψιάζεται όπως είπε κάτι που έχει κολλήσει, αλλά ναι, δεν πάει. Κάτι λέει, σκέφτομαι, αλλά θα φροντίσω να το δω. Και θα το δω προσωπικά. Το γεγονός ότι αυτό το κορυφαίο, κάτι. Το κορυφαίο δεν το ήξερε ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Εμένα όμως με προβλημάτισε αυτή η στάση γιατί. Γιατί όπως είπα, ήμουν νιός και γέρασα. Από το 2011 μέχρι τώρα έχω συναντηθεί με πόσους υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, στελέχη του ΙΠΑΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ατέλειωτες ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες και επισκέψεις επί επισκέψεων και τελικά τι έγινε, μια τρύπα στο νερό. Σήμερα ξεκινάει, αύριο ξεκινάει, σε ένα μήνα ξεκινάει, φεύγει ο εργολάβος, έρχεται ο εργολάβος, εγώ κοιτάω το αποτέλεσμα. Φύγει για το 21 χωρίς να μπει μια τσαπιά, ούτε μία εργασία μέσα στο 21. Δυστυχώς λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή και λέω πονηρά σκεπτόμενος. Δέχομαι και σέβομαι την άποψη του Πρωθυπουργού, δεν το ξέρω. Κανένας λοιπόν φορέας της περιοχής δεν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Εμένα δεν μου δώθηκε ευκαιρία, ήταν η πρώτη φορά. Και με χαροποίησε ιδιαίτερα και προς τιμήν του που ήταν 5 ώρες εκεί, δεν σηκώθηκε ο άνθρωπος ούτε για 1 λεπτό να μας ακούσει. Όλοι λοιπόν αυτοί οι φορείς της περιοχής μας διαχρονικά, βέβαια θα μου πεις εσύ τι έκανες, εγώ δεν πήγα ποτέ στον Πρωθυπουργό, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους φορείς χαπάει. Όλοι λοιπόν αυτοί οι επίσημοι κοινοβουλευτικοί δεν είχαν ενημερώσει ποτέ τον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Είναι απίστευτο. Και πόσοι έρχονται εδώ και κλιμάκια και τα λοιπά, κάθε λίγο και λιγάκι, και να πει ο Πρωθυπουργός δεν το ήξερα. Μα είναι τρομερό πραγματικά. Ως προβληματισμό το θέτω, έτσι, και κάποτε νομίζω ότι περιμένουμε απαντήσεις. Ωραίες οι φωτογραφίες στις οθόνες των υπολογιστών με τις τηλεδιασκέψεις. Τον κοσμάκο που φεύγει και δεν επιστρέφει, θα το σκεφτεί κανένας? Και εδώ ερχόμαστε στο πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν της απογραφής. Με αφορμή και την ανάρτησή σας, βλέπω ότι έχει αναρτηθεί και
θα λέγαμε ένα, μια αγωνία, θα την χαρακτηρίσω έτσι, μια αγωνία για το τι θα γίνει για την επόμενη μέρα του Δήμου του Άργους. Πάμε λοιπόν στην απογραφή. Γιατί εδώ τι έχουμε τώρα. Έχουμε την προηγούμενη απογραφή για τον Δήμο του Άργους και γιατί ιδιαίτερα ενδιαφέρει τον Δήμο του Άργους. Θα πάμε από 11.500, πώς ήταν η κάτοικη. 11.800 περίπου που ήταν η απογραφή πριν 10 χρόνια. Εάν ο Δήμος του Άργους πέσει κάτω από τις 10.000, τότε πάει στην κατηγορία Δήμου Νεστορίου. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν χρηματοδοτικά, αλλάζουν από... Αλλάζουν Άρδιν. Άρδιν. Γίνεται ένας άλλος Δήμος πια. Γίνεται ένας άλλος Δήμος, ο οποίος όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, δεν πάβει όμως να είναι ο ίδιος Δήμος όσον αφορά τις ανάγκες. Ακριβώς. Σωστό. Αυτή είναι η διαφορά. Σωστό. Σωστό. Στην ουσία θα πηγαίνουμε να διεκδικήσουμε, θα πηγαίνουμε στον πόλεμο με μονόκανο, όχι με πολυβόλο. Έχει πάρει ο κόσμος σοβαρά λοιπόν την απογραφή, έχει συνειδητοποιήσει ειδικά επαναλαμβάνω, γιατί και η Καστοριά δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα η Καστοριά να πέσει κάτω από τις 20.000, δύσκολο, δεν νομίζω να ισχύσει γιατί μιλάμε για έναν μεγάλο δήμο. Για το Άργος όμως είναι τα πράγματα σφιχτά, είναι επικίνδυνα. Γι' αυτό κάνετε αυτή την αγωνιώδη έκκληση να καταλάβουν όλοι τι είναι η απογραφή, ειδικά για το Δήμο του Άργους. Έτσι ακριβώς. Για να το εξηγήσετε λοιπόν λίγο παραπάνω. Είναι πολύ απλό. Αν ξεκινήσουμε καταρχήν όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Οι χρηματοδοτήσεις ενός Δήμου είναι από τους λεγόμενους ΚΑΠ, τους κεντρικές αυτοτελείς πόρους, που παίρνουμε κάθε μήνα από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα πάγια έξοδα του Δήμου, για τις πληρωμές δηλαδή των υπαλλήλων και τα ανελαστικά έξοδα. Ακόμη και αυτά έχουν ως κύριο κριτήριο κατανομής τον πληθυσμό. Ένα δεύτερο κριτήριο κατανομής είναι σε ποια κατηγορία πληθυσμού βρίσκεται ο Δήμος. Η πρώτη κατηγορία, η πιο χαμηλή, είναι μέχρι 10.000 κατοίκους. Ναι. Όπως είναι ο Δήμος Νεστορίου. Ναι. Και η δεύτερη είναι από 10.000 μέχρι 20.000. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Εκεί που είναι τώρα το Άργος. Ακριβώς. Αν πέσουμε από αυτή την κατηγορία, πέρα από το ακριβές πληθυσμιακό κριτήριο που είναι απόλυτα ανάλογα με τους κατοίκους, το επιπλέον κριτήριο ως μπόνους, να το πω έτσι, θα το χάσουμε. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία σε προγράμματα ευρωπαϊκά, που είναι τα περισσότερα αν θέλετε, τα οποία αφορούν δήμους που είναι, δεν λέει από 10 μέχρι 20.000, λέει πάνω από 10.000 κατοίκους. Μάλιστα. Τα οποία ο Δήμος υλοποιεί κατά κόρον αυτά τα 10 χρόνια. Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις είναι από τα είναι από αυτά τα προγράμματα. Άρα λοιπόν, αν πέσουμε κάτω από αυτό το όριο, τι θα κάνουμε. Έχει συνειδητοποιήσει λοιπόν ο κόσμος την σπουδαιότητα αυτής της απογραφής. Κοιτάει την απογραφή πολύ χαλαρά. Έχουμε αρνητές απογραφής και στο Άργος. Ο κόσμος την κοιτάει πολύ χαλαρά, χωρίς να θέλω να κάνω μια κριτική, να κακιώσω κάποιον, γιατί δυστυχώς στην υπάρχει και η πραγματική απώλεια. Ζούμε την οικονομική, έχει έρθει και η πανδημία. Και όταν αγωνιάς το πώς θα επιβιώσεις, κοιτάς το σήμερα και δεν κοιτάς το αύριο. Σωστό, η απογραφή δυστυχώς είναι κάτι που αφορά το αύριο. Βέβαια, εδώ και όχι το σήμερα. Και όχι το σήμερα. Πρέπει όμως να το δούμε ότι είναι κάτι που αφορά το χθες και όχι το αύριο. Γιατί όταν θα έχει γίνει η ζημιά, γιατί το είδαμε λίγο πιο χαλαρά, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε να το επανορθώσουμε και θα μας κουβαλά για τα επόμενα 10 χρόνια. Υπάρχει όμως και η πραγματική μετανάστευση κόσμου, κύριε Κεπατσόγλου. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά έχουν φύγει και από τον δικό σας Δήμο και από την Καστοριά. Αυτοί όμως υπάρχει τρόπος να θελήσουν μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον να απογραφούν στο Άργος. Φυσικά και υπάρχει τρόπος. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Φυσικά. Γι' αυτό μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία και όσο μπορούμε καθημερινά. Και εγώ και οι συνεργάτες μου, αλλά και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, το λένε και προτρέπουνε
όσους βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία να απογραφούν στο Άργος. Στο Δήμο του Άργους, έτσι δεν... Είτε με την αυτοαπογραφή, είτε... Είτε με τους απογραφείς που θα τους επισκεφτούν. Πάντως, νομίζω ότι χαρτιά δεν έχουν περίπτωση... πάρει. Δηλαδή, στο χωριό μου, στο Κωνσταράς, λοιπόν, κύριε Κεπαπτσόγλου, δεν έχουν εμφανιστεί χαρτιά. Τουλάχιστον δεν έχει έρθει στο δικό μου σπίτι κάτι. Και στο Άργος, το Άργος έχει μείνει αρκετά πίσω. Και έχει μείνει και... Άρα δόθηκε και μια παράταση... Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα τα χαρτιά της αυτοαπογραφής θα φτάσουν παντού. Ναι. Αλλά αν δεν θέλει κάποιος την αυτοαπογραφή, θα καλοδεχθεί έναν απογραφέα του συγκεκριμένου Δήμου. Ακριβώς. Πολλοί φοβούνται τις προσωπικές ερωτήσεις, πολλά ρωτάτε για το σπίτι, πόσα δωμάτια και τα λοιπά. Και μα ίσα ίσα που όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Πρέπει να αποβάλουμε τις φοβίες, ακόμη και για την αυτοαπογραφή, επειδή λέει μπαίνουμε μέσα με κωδικούς τάξης, ναι. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κωδικοί ασφάλειας, γιατί ακριβώς είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν έχει να κάνει καμία εμπλοκή, ούτε υπάρχει πρόσβαση από κάποια εφορία ή από κάποιο τι άλλο. Πρέπει να απεμπλακούμε από αυτές τις φοβίες και από ό,τι διαφαίνεται, και εδώ ίσως είναι πρόβλημα του κεντρικού κράτους, δεν φρόντισε όλα αυτά τα ερωτήματα, τις αμφιβολίες, τους προβληματισμούς, θα έπρεπε ήδη να τα έχει διασφαλίσει με κάποιον τρόπο με κεντρική καμπάνια, κάτι το οποίο δεν έκανε. Και βρισκόμαστε εμείς, οι οποίοι δεν είμαστε καν άμεσα εμπλεκόμενοι, είμαστε έμεσα αλλά ουσιαστικά εμπλεκόμενοι εκ του αποτελέσματος, να κάνουμε εμείς αυτά που έπρεπε να κάνει το κεντρικό κράτος. Μάλιστα. Πάμε σε ένα βασικό που το ρωτάνε τώρα και οι φίλοι. Η απογραφή αφορά τους μόνιμους κατοίκους ή και τους δημότες? Αν κάποιος λοιπόν είναι κάτοικος αλλά όχι δημότης, τι κάνει? Δεν έχει να κάνει με τη δημοτικότητα αυτό. Έχει να κάνει με την κατοικία του. Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως, η δημοτικότητα έχει να κάνει με τις εκλογές. Πρέπει να... Ναι, σωστό. Έχει... Ενώ ο μόνιμος κάτοικος που έχει να κάνει με την απογραφή συμπαρασύρει όλο το υπόλοιπο κομμάτι της λειτουργίας και των χρηματοδοτήσεων ενός Δήμου. Σωστά. Εγώ θα σας πω όμως το εξής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δηλώνεις, γιατί δηλώνεις νομίζω και στην εφορία, πού κατοικείς, ποια είναι η διεύθυνσή σου. Ναι. Και λέω εγώ κατοικώ Ηπείρου 43 παραδείγματος χάρη. Ναι. Μπορώ να δηλώσω στην απογραφή ότι κατοικώ στο Κωνσταραζί? Αν το σπίτι του Κωνσταραζίου έχει απογραφή, ναι, και υπάρχει δυνατότητα, σαφώς. Μπορείς να απογραφείς ακόμη και αν έχεις δηλώσει στην εφορία ότι η κατοικία σου είναι η Καστοριά. Ναι, δεν μπορείς να δηλώσεις όμως δύο κατοικίες. Δεν μπορείς να, δεν μπορείς να δηλώσεις δύο κατοικίες, ναι. Θα δηλώσεις μία κατοικία στην απογραφή. Άλλο η απογραφή... Άλλος, η δεύτερη κατοικία θα απογραφεί ως κατοικία, έχει απογραφή μάλλον, μια και η απογραφή των κατοικιών έχει τελειώσει. Η απογραφή των κατοικιών έχει τελειώσει, ακριβώς. Ναι. Έχει απογραφή ως κατοικία, η οποία όμως θα φαίνεται τι, καινή. Ακριβώς. Σωστά. Θα φαίνεται ως καινή. Κάποιοι μένουν εκεί μέσα. Ακριβώς. Και το θέμα... Είναι θέματα... Κοιτάξτε, κύριε Κεπαπτσόγλου, πριν 10 χρόνια, θυμάστε ότι βάζαν μια Κυριακή, ήμασταν όλοι όπου βρεθούμε, πιο απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Τώρα λίγο... Γι' αυτό λέω ότι το θέμα είναι πιο σύνθετο, πιο πολύπλοκο, και γι' αυτό εκεί θα έπρεπε το κεντρικό κράτος να λύσει όλους αυτούς τους προβληματισμούς, έτσι ώστε να μπορούν και οι απογραφείς να ενημερώσουν τους απογραφόμενους. Μάλιστα. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας, τι χρειάζεται για να γίνουμε δημότες Άργους? Έχουμε σπίτι στο Άργος αλλά μένουμε μαυροχώροι. Να το. Πώς, δεν κατάλαβα. Τι χρειάζεται, για να γίνουμε τι χρειάζεται, λέει, για να γίνουμε δημότες Άργους? Έχουμε σπίτι στο Άργος αλλά μένουμε μαυροχώροι. Απλά είναι νομίζω τα πράγματα. Κάνει μια αίτηση και είναι δημότες. Πολύ εύκολο, ναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Οπότε όλα γίνονται. Αν το θελήσεις, όλα γίνονται. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτή την απογραφή δεν πρέπει να λείψει ούτε ένας άνθρωπος πραγματικά για να βοηθήσει τον ίδιο του τον Δήμο.
Εξηγεί λοιπόν ο Δήμαρχος εδώ ότι αν το Άργος πέσει από τους 11.800 που έχει στην τελευταία απογραφή κάτω από 10.000. Που είναι πολύ, είναι νομίζω πολύ εύκολο, έτσι. Ουσιαστικά θα χαθούν πάρα πολλά χρήματα για έργα, προγράμματα, χρηματοδοτήσεις. Θα πάει μετά στην κατηγορία χρηματοδοτήσεων Δήμων Εστωρίων, ενός μικρού δηλαδή, πολύ μικρού Δήμου. Και αυτό ενώ θα είναι καταστροφικό. Θα εξακολουθούν να είναι υπάρχουν μεγάλα τα προβλήματα ενός μεγάλου ναι, Δήμου. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ενός Δήμου με 37 χωριά, με 37 οικισμούς. Και τότε, αδίκως και όχι δικαίως, οι κάτοικοι θα λένε, μα γιατί δεν φροντίζεις. Πώς να το φροντίσω όταν εσύ δεν φρόντισες να απογραφείς εδώ. Πώς λοιπόν μου δίνεις εμένα το όπλο να πάω να διεκδικήσω. Τα πράγματα πλέον έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολύ. Δεν είναι όπως τις παλιές καλές εποχές που το χρήμα έρεε άφθονο. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην ξαναλέμε τα ίδια, αλλά μάλλον πρέπει να τα λέμε. Για να μην τα ξεχνάει και ο κόσμος και οι δημότες και οι πολίτες. Ότι από το 11 και μετά έχουμε μειώσει στις χρηματοδοτήσεις της τάξης του 70%. Του 70%, δηλαδή παίρνουμε το 30%. Αν έπαιρναν τότε 100.000 το μήνα, σαν τακτική επιχορήγηση, τώρα παίρνουμε 30. Αυτά είναι τα λεφτά που παίρνουμε. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή όταν θα προχωρήσει ή κοντά στην λήξη της αυτοαπογραφής, γιατί από εκεί και μετά πάμε στην κανονική απογραφή. Ακριβώς. Με φυσική παρουσία του απογραφέα. Έρχονται και μηνύματα εδώ, μέχρι και η γυναίκα μου επέλεξε Δήμο Άργους, λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Αυτός ο άνθρωπος έχει ματώσει για το Δήμο και το νομό, πες του τα. Του τα λέμε εδώ, ό,τι μήνυμα έρχεται του κύριου Κεπαψόγλου το λέμε. Αναγνωρίζει και ο κόσμος την προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε, κύριε Κεπαψόγλου. Αλλά το θέμα είναι να μην πέσει ο Δήμος του Άργους. Είναι πραγματικός κίνδυνος, δεν είναι θεωρητικός κίνδυνος. Είναι πραγματικός κίνδυνος. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ, τοπικό. Η αίσθησή μου είναι πως θα υπάρχει και πρόβλημα από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει εκτός της ΠΕΠΣΕΛΟΝ Καστοριάς. Ναι. Δηλαδή, το αντίστοιχο που ισχύει για το Δήμο του Άργους θα ισχύει και επί συνόλου του ΠΕΠΣΕΛΟΝ, της ΠΕΠΣΕΛΟΝ Καστοριάς. Όσο αποδυναμώνει ο μόνιμος πληθυσμός, ο πραγματικός πληθυσμός μιας περιοχής, τόσο μειώνονται όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται, όπως μου φαίνεται εφιαλτικό το γεγονός να πέσει ο Δήμος κάτω από τις 10.000, άλλο τόσο εφιαλτικό μου φαίνεται να πέσει ΠΕΠΣΕΛΟΝ κάτω από τις 40. Και εκεί τα πράγματα θα είναι απόλυτα τραγικά μετά και θα δούμε την... θα δούμε πράγματα και θάματα για το νομό μας και πολλές ανακατατάξεις. Ελπίζουμε να μην είναι και κάτω από 40. Το ελπίζουμε γιατί αν είμαστε και κάτω από 40, τότε... Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Είναι πολύ και όχι το πρόβλημα όπως κάποιοι έσπευσαν να το δηλώσουν. Το πρόβλημα, λέει, θα είναι γιατί ο νομός, λέει, δεν θα είναι διεδρικός. Θα είναι μόνο διεδρικός. Αυτός είναι ο καημός μας. Ναι. Ή το τι δεν θα μπορούμε, είτε αν είναι ένας εκπρόσωπος κοινοβουλευτικός ή δύο, να του δώσουμε τα όπλα στη φαρέτρα του να πάει να διεκδικήσει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά, νομίζω. Κύριε Γεμπαψόγλου, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά που είπαμε σήμερα. Νομίζω με την πρώτη ευκαιρία πρέπει να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Η απογραφή δεν θέλω κανένας. Και είχαμε μάλιστα και μια μέρα την Γενική Διευθύντρια της Ελστάτ εδώ στην εκπομπή μας, που την είχαμε για περίπου 45 λεπτά και νομίζω ότι απάντησε και σε πάρα πολλά ερωτήματα των ακροατών μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, την καλημέρα μου και κουράγιο. Και να μην ξεχνάμε τον τόπο μας. Η απογραφή είναι και ένα δείγμα αγάπης προς τον τόπο μας, όπως και να το κάνουμε. Καλημέρα και θα ξαναλέμε για αυτό καλημέρα, το θέμα πολύ σύντομα για να δούμε πόσο θα αλλάξει και στον κόσμο αυτή, πόσο θα συνειδητοποιήσει ο κόσμος τη σπουδαιότητα αυτής της ιστορίας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.